Πρόκειται για νομοσχέδιο το οποίο επιχειρεί να αντιμετωπίσει μια σειρά από εκκρεμότητες του Υπουργείου Πολιτισμού, τις οποίες βεβαίως εμείς και δεν υποτιμάμε καθόλου. Αρχικά, ωστόσο, θέλουμε να σημειώσουμε ότι παρά τις όποιες επιμέρους ρυθμίσεις που έχει αυτό σε θετική κατεύθυνση, αντικειμενικά και εντάσσεται και λειτουργεί με βάση τη γενικότερη πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης, η οποία όπως και στους υπόλοιπους κοινωνικούς τομείς, στην υγεία, την παιδεία για παράδειγμα, έτσι και στο χώρο του πολιτισμού, επιδιώκει την επέκταση και την εμβάθυνση της επιχειρηματικότητας με στόχο βεβαίως την επιδιωκόμενη καπιταλιστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη δηλαδή των καπιταλιστικών κερδών. Είναι γνωστό άλλωστε το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών ομίλων για business στον πολιτισμό, ο οποίος αποτελεί ασφαλώς και εργαλείο ιδεολογικής χειραγώγησης. Εκτός των άλλων, εξού και η μεγάλη σημασία που δίνει σε αυτόν τον τομέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως σημαίνει ότι ο πολιτισμός, τα πολιτιστικά αγαθά εν γέννη, μετατρέπονται σε απλά εμπορεύματα, τα οποία είναι καταρχήν πολύ ακριβά τις περισσότερες φορές για τα ισχνά λαϊκά πορτοφόλια, και άρα η μεγάλη μάζα της λαϊκής πλειοψηφίας μένει πρακτικά αποκλεισμένη από αυτά τα τόσο σημαντικά αγαθά του πολιτισμού και βεβαίως εντελώς εκτεθειμένη και αβοήθητη στη χαβούζα της καπιταλιστικής μαζικής υποκουλτούρας. Το όχημα τώρα με το οποίο η πολιτιστική κληρονομιά, η βάση δηλαδή του πολιτισμού, μετατρέπεται σε απόλυτο αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, δεν είναι άλλο από τον ευρωενωσιακής κοπής στρατηγικό σχεδιασμό των ΕΣΠΑ και των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Το παράδειγμα των αρχαιολογικών χώρων εδώ είναι αρκετό. Η ένταξη τους όλα αυτά τα χρόνια σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα με ένα κριτήριο γινόταν και γίνεται. Και αυτό δεν ήταν βέβαια οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία να γίνουν προσιτά και προσβάσιμα στις λαϊκές οικογένειες. Το αντίθετο συνέβη. Και όλοι γνωρίζουν ότι παρά τον πακτολό των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, αυτοί οι μνημιακοί χώροι τελικά έγιναν πιο ακριβοί για το λαό. Γιατί το μόνο κριτήριο ήταν η εμπορική εκμετάλλευσή τους και η όσο γίνεται μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων από την επισκεψιμότητά τους. Μπας και γυαλίσουν στο μάτι κανενός επιχειρηματικού ομίλου και θελήσει να επενδύσει εκεί, με το αζημίωτο βέβαια. Αυτή η προοπτική και αυτός ο στόχος της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης του πολιτισμού είναι που οδήγησε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσουν και στην κατάπτυστη μεταβίβαση στο λεγόμενο υπερταμείο για 99 χρόνια των αρχαιολογικών χώρων και των πολιτιστικών μνημείων της πατρίδας μας προς εμπορική αξιοποίηση, και αυτό δεν ξεπλένεται με καμιά τροπολογία. Αυτή όμως η διαχρονική κυβερνητική πολιτική πάνω στις ράγες των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αρνητικότατες συνέπειες και για τους εργαζόμενους στον τομέα του πολιτισμού, είτε εργάζονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των περιφερειών, είτε άλλων φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε ακόμα και στα έργα εκείνα στα οποία το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού έχει την αυτεπιστασία. Καταρχήν, μιλώντας για αυτές τις συνέπειες, τη δημιουργία μιας στρατιάς εργασιακών ομήρων, συμβασιούχους τους αποκαλούν, στρατιά που ολοένα διευρύνεται, ενώ την ίδια στιγμή η μόνιμη εργασία γίνεται όλο και πιο δυσέβρετη. Αυτή η στρατιά των συμβασιούχων γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στην περίοδο της τουριστικής αιχμής, όπου και η δουλειά τους εντατικοποιείται για να πεταχτούν μετά στα αζήτητα της ανεργίας και της φτώχειας. Έπειτα, άλλη συνέπεια, την απληρωσιά των εργαζομένων με μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή και συνήθως με έναντι, με τη μία αναγνώριση της προϋπηρεσίας, με δουλειές χωρίς ίχνος μέτρων ασφαλείας, με ελλείψεις υλικοτεχνικών μέσων, αλλά και με απολύσεις και άγρια τρομοκρατία των εργαζομένων. Με ό,τι δηλαδή συνιστά την πραγματικότητα της καπιταλιστικής ζούγκλας που ολοένα και εξαπλώνεται στη χώρα μας, με τις φροντίδες τώρα βεβαίως της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή,
Η κρατική χρηματοδότηση δεν είναι ούτε καν κάποια δέκατα της μονάδας, αλλά λίγα εκατοστά της στο σύνολο του προϋπολογισμού. 0,04 ήταν το 2018 και αυτό, για παράδειγμα, οδηγεί πολλά μουσεία να μην μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά ή και να κλείνουν λόγω της έλλειψης προσωπικού. Το πιο κοντινό παράδειγμα είναι εδώ δίπλα, το Βυζαντινό Μουσείο. Και ένα μακρινό είναι το Μουσείο Διδημοτήχου. Συνολικά, οι ελλείψεις σε προσωπικό στο Υπουργείο Πολιτισμού φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 2.500 εργαζόμενους. Σχετικά τώρα με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων, το ΤΑΠ, αυτόν τον κρίσιμο κρίκο στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ταμείο, βεβαίως, το οποίο είναι και παρόν στα άρθρα του πρώτου και του πιο βασικού μέρους του νομοσχεδίου. Το μεγαλύτερο και πιο σοβαρό πρόβλημα αυτού του Ταμείου είναι για εμάς η φυσιογνωμία του και ο προσανατολισμός του ρόλου του, που καθορίζονται βεβαίως από τα πλαίσια και τους όρους που θέτουν τα ΕΣΠΑ. Τι περιέχει αυτός ο ρόλος του? Εξωστρέφεια, προσέλκυση ιδιωτών, επιχειρηματικότητα, ιδιωτικοποίηση λειτουργιών, ανταποδοτικότητα, αύξηση φυσικά της τιμής των εισιτηρίων και άλλα τέτοια καλούδια της λεγόμενης καπιταλιστικής αξιοποίησης. Και ενώ αυτό το Ταμείο θα μπορούσε να διαμορφώνει προγράμματα και δραστηριότητες που να φέρνουν το λαό σε επαφή ολοένα και πιο στενή, ολοένα και πιο δημιουργική με την πολιτιστική του κληρονομιά, τι κάνει τελικά αυτό το Ταμείο? Καταντά να παίζει το ρόλο ενός απλού εισπρακτικού μηχανισμού μέσω των εισιτηρίων που διαρκώς ακριβαίνουν, είτε και μέσω των πολιτηρίων αναμνηστικών και αντιγράφων. Η κυβέρνηση, μάλιστα, του ΣΥΡΙΖΑ εδώ καμαρώνει κιόλας, γιατί μέσω του ηλεκτρονικού εισιτηρίου εκτόξευσε τις εισπράξεις του Ταμείου στο διπλάσιο και τριπλάσιο σε σχέση με πριν το 2015, στοχεύοντας να τα πάει αυτά τα έσοδα από 105 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι στα 400 και να τα ξεπεράσει, σύμφωνα με τη στοχοθεσία της μελέτης της Μακένζη. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση διαλαλεί συνεχώς πως εγγυάται τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ΤΑΠΑ, λες και αυτό το εμποδίζει να λειτουργεί, ίσα-ίσα λέμε εμείς, υπέρ των επιχειρηματικών επενδύσεων και της κερδοφορίας στον πολιτισμό και να αντιστρατεύεται τελικά τις λαϊκές πολιτιστικές ανάγκες. Σας ρωτήσαμε, κύριε Υπουργέ, και χθες και απάντηση δεν πήραμε, ελπίζουμε σήμερα να πείτε κάτι γι' αυτό, για εκείνη τη συμφωνία συνεργασίας του οικαστικού επιμελητηρίου με το ΤΑΠΑ, που θα βοηθήσει το καλλιτεχνικό έργο, νομίζουμε, των Ελλήνων δημιουργών. Η συμφωνία αυτή δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα και αυτό αποτελεί ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ευθύνη έχει επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως και η αποπτευόμενη από αυτό διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας, για την άρνησή τους να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας με τους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι και αγωνίζονται μήνες γι' αυτό. Κατά τα άλλα, και εδώ η κυβέρνηση διαφημίζει την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Όπως είπαμε και αρχικά, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αντιμετωπίζει διάφορες εκκρεμότητες και κύρια το πρόβλημα της κακοδιαχείρισης. Είναι βεβαίως ένας επιικέστατος χαρακτηρισμός και ενός πλήθους ατασταλιών που αποκαλύφθηκαν στην οικονομική λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Αυτό είναι βεβαίως ένας όρος κατεφημισμών. Ταμείο βοήθειας, επικουρικό ίσως, αλλά αλληλοβοήθεια σε καμιά περίπτωση των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που βλέπουμε, αλλά και από την ανάγνωση που προλάβαμε να κάνουμε των πορισμάτων του ελέγχου, γιατί αντίγραφα τελικά δεν μας δόθηκαν με την αιτιολογία του εμπιστευτικού, τόσο εμπιστευτικού που μπορούν να κυκλοφορούν αυτοί οι έλεγχοι στα δημοσιογραφικά γραφεία και να δημοσιεύονται παντού. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον έλεγχο, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ, κατά τη δωδεκαετία από το 2005 μέχρι το 2016, το οποίο χρηματοδοτήθηκε βεβαίως αποκλειστικά από αυτό το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, αυτό το ποσό διοχετεύτηκε σε δράσεις εκτός των σκοπών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Πρόκειται, κατά τη γνώμη μας, για ένα ακόμα καραμπινάτο κρούσμα σε ποια ακόμα στάδια σύψης μπορεί να οδηγηθεί ο κυβερνητικός συνδικαλισμός στην προσπάθειά του να ισχυροποιηθεί και να παίξει τον εργοδοτικό του ρόλο. Θα μου πείτε τώρα εδώ,
ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, όπως έδειξε και το προχτεσινό συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ήδη αυτά τα έχει ξεπεράσει και χρησιμοποιεί ανοιχτά πια όχι μόνο την οθεία, αλλά και τους μπράβους της εργοδοσίας, οπλισμένους, δείχνοντας πόσο πολύ θέλουν την απόλυτη υποταγή των εργαζομένων στα θέλω των αφεντικών τους. Αξίζει εδώ να υποθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι γύρω στους 200 ή λίγο παρακάτω, καταγγέλει ότι στα βιβλία του Ταμείου εμφανίζεται ως δανειολήπτης από το Ταμείο, χωρίς όμως ποτέ να έχει αιτηθεί ή να έχει λάβει δάνειο από αυτό το Ταμείο. Σχετικά με το πρώτο τμήμα του νομοσχεδίου, τα 7 πρώτα του άρθρα που αναφέρονται στην ίδρυση και τη λειτουργία του παιδικού σταθμού του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας των Εργαζομένων, έχουμε τις εξής παρατηρήσεις και ερωτήματα. Γιατί αυτός ο παιδικός σταθμός να καλύπτει μόνο τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπάλληλους του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα και μάλιστα όχι και όλους, καθώς δέχεται μόνο 66 παιδιά? Γιατί να μην προβλέπεται να αποκτήσει εκείνες τις επιπλέον υποδομές που απαιτούνται και βέβαια να αυξήσει αντίστοιχα και το προσωπικό του, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των εργαζομένων, και των μονίμων και των εργαζομένων αορίστου χρόνου, αλλά και των συμβασιούχων, λέμε εμείς. Παραπέρα, γιατί αυτή η ανάγκη των παιδικών σταθμών να μην ικανοποιείται και για τους εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού που βρίσκονται εκτός Αθήνας, όπως άλλωστε και για το σύνολο του λαού μας. Λέμε μάλιστα ότι στην περίπτωση που ο αριθμός των παιδιών βρέφων νηπιακής ηλικίας δεν είναι επαρκής για να ιδρυθεί κάποιος παιδικός σταθμός στην περιφέρεια, τότε οφείλει η κυβέρνηση να χορηγεί σχετικό επίδομα στις οικογένειες αυτές. Για το άρθρο 2, το οποίο βεβαίως θα υπερψηφίσουμε, ανησυχούμε για το εξής. Ανησυχούμε για το αν θα ληφθεί μέρημνα για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του παιδικού σταθμού και πώς θα εξασφαλιστεί αυτή η λειτουργία στο κρίσιμο εκείνο στάδιο της μεταβατικής περίοδου. Γιατί όλοι γνωρίζουμε τις κολυσιεργίες και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών από τον νόμο περί προμηθειών. Πώς σκέφτεστε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσετε? Και για τις παιδικές κατασκηνώσεις, βεβαίως, λέμε ό,τι λέμε και για τους παιδικούς σταθμούς, ότι δηλαδή θα πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες του συνόλου των εργαζομένων, μονίμων, αορίστου χρόνου και συμβασιούχων, και στο Υπουργείο Πολιτισμού και βεβαίως τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Το 7ο άρθρο αυτής της ενότητας το ψηφίζουμε φυσικά, αφού επιλύει ένα εργασιακό πρόβλημα των εργαζομένων στον παιδικό σταθμό. Έχουμε όμως μια παρατήρηση που τη θεωρούμε σημαντική και θέλουμε να καταθέσουμε εδώ τη διαφωνία μας με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου, το οποίο στην ουσία αποτελεί έναν εκβιασμό προς τους εργαζόμενους ότι με την αποδοχή της θέσης που θα έχουν στο νέο οργανισμό πάβει, λέει, οποιαδήποτε ενδεχόμενη οικονομική ή άλλη απέτηση των εντασσόμενων υπαλλήλων κατά του Ταμείου. Γιατί, κύριε Υπουργέ, να πάβει? Δεν έχουν δικαίωμα να τα διεκδικήσουν? Γιατί πρέπει να δεχτούν, δηλαδή, ότι αυτά θα πρέπει να τα χάσουν? Θα στηρίξουμε επίσης τη διάταξη του άρθρου 8, αφού ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον Οργανισμό Ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, οι οποίοι βεβαίως εργάζονται αδιάλειπτα σε αυτό το μουσείο και εντάσσονται στο δημόσιο τώρα μέσω προσωπαγών θέσεων και οι οποίοι μέχρι σήμερα, να το πούμε και αυτό βεβαίως, παρότι ενταγμένοι στις αρνητικές ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογίου του δημοσίου, δεν είχαν κανένα από τα δικαιώματα των μονίμων υπαλλήλων, δηλαδή εδώ και χρόνια είχαν τα αρνητικά και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Να σταθούμε λιγάκι στους κανονισμούς λειτουργίας στους οποίους στοχεύει το άρθρο 11, το οποίο και καταψηφίζουμε φυσικά, για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στο άρθρο αυτό, γιατί αυτοί οι κανονισμοί αποτελούν το βασικό εργαλείο για να περνάνε όλες οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις των τελευταίων χρόνων στους κρατικούς πολιτιστικούς φορείς, με μειώσεις προϋπολογισμών, με εξώθηση στην αναζήτηση χορηγιών, με τον μπαμπούλα της αξιολόγησης και με την ιδιωτικο-οικονομική τους λειτουργία να φέρνει και την αύξηση βεβαίως στα εισιτήριά τους. Αναδιαρθρώσεις δηλαδή που τελικά αντιμάχονται τις κοινωνικές
πολιτιστικές ανάγκες, όσο και τις ανάγκες των ίδιων των δημιουργών και των εργαζόμενων σε αυτούς τους τομείς. Και δύο λόγια για τη διάταξη που αφορά τους εργαζόμενους στην Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ. Την ψηφίζουμε τη διάταξη, με την οποία ανανεώνονται οι συμβάσεις για μια ακόμα φορά, μόνο και μόνο γιατί αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στην Ελληνικό Φεστιβάλ παραμένουν ξεκρέμαστοι. Ωστόσο, θεωρούμε, και το ξαναλέμε, απαράδεκτη τη μη μονιμοποίησή τους και πολύ φτηνή τη δικαιολογία της κυβέρνησης ότι απαιτείται, λέει, ένας ολόκληρος χρόνος για να θεσπιστεί ο απαραίτητος γι' αυτό εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Για τις τροπολογίες θα τοποθετηθούμε στη δευτερολογία και συνολικά τοποθετούμαστε με παρόν επί της αρχής για το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.